Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα την πολιτική συζήτηση με εκλεκτό πολιτικο-δημοσιογραφικό πάνελ. Ξεκινάω από τον δημοσιογράφο τη Παρέα, Δημήτρη Χόνδρο, διευθυντή σύνταξη στο ΒΙΜΑGR. Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα καλώ ήρθε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή Νέα Δημοκρατία, πρώην Υπουργό. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Ευχαριστώ που καλησπέρα, είστε εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εγώ που είστε εδώ, χαίρομαι. Ε, Δημήτρη Χατσοκράτη, στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ μέλο Κεντρική Επιτροπή. Τρει Δημήτρη δηλαδή εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι. <laughs> 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 αν ήταν 26, σε τρει <laughs> μέρε <laughs> θα είχαμε πολλά <laughs> <laughs> γλυκά. Και Φίλιππο Αχενίδη από το ΠΑΣΟΚ, μέλο Κεντρική Επιτροπή, πρώην Υπουργό. Καλώ ήρθατε, καλησπέρα. Ο Φίλιππο δεν βρήκε τον Άθαρνιλα, του Δημήτρηδε. Εώνες τώρα τον χαλά. αναζητώ τον Αθαναήλ Λοιπόν ε, πάμε να ξεκινήσουμε ε, Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από όσα έγιναν στη Βουλή και κυρίω από την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη α, να, να αποχωρήσει την ώρα που μιλούσε ο κύριος Παπάς και τον τρόπο που το τεκμηρίωσε ε, Δημήτρη Χόνδρο ξεκινώ από το σχόλιο σου πως το διάβασε αυτό εγώ το διάβασα, έχω κάνει δύο αναγνώσει. Μία είναι ότι πράγματι ο κύριο Παπά είναι το 13-0. Επ' αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά από την άλλη, ο κύριο Παπάσης εκπροσωπεί ένα κόμμα με απόφαση του κόμματο. Mm -hmm. Και οφείλει ο, 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 κάθε πολιτικό αρχηγό ένα σεβασμό στο γεγονό ότι ο άνθρωπο αυτό με απόφαση του κόμματο δεν βρέθηκε εκεί ξαφνικά yeah. από μόνο του. Δεν κατάλαβε τη θέση από μόνο του. Έτσι ναι. Άρα λοιπόν, όταν ένα άνθρωπο, ένα πρόσωπο, εκπροσωπεί ένα κόμμα, ανεξαρτήτως τι συμβαίνει στο κόμμα αυτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Ο Νίκο Παπά είναι πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το να λε ότι εγώ αυτό φεύγω και δεν το κάνει απλά φεύγει το τεκμηριώνει όπω το τεκμηριώνει, για μένα αυτή η στάση του Πρωθυπουργού δεν ήταν ενδεδειγμένη. Και μιλάω πάρα πολύ mm -hmm. ήπια και ευγενικά. Είναι δικαίωμα του κάθε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αύριο ο κύριο Παπά είναι υποψήφιο, στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εκλογέ. Και τον εκλέγει, βάζει στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο. Και πάει στη Βουλή. Τι θα λέει ο πρωθυπουργό. Δεν στην ομιλία με το 13-0, μπορεί να ισχύσει αυτό το επιχείρημα. Άρα λοιπόν, εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μία λάθο κίνηση από τον κύριο Μητσουτάκη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριε Κερίδη, δεν είναι ε, ο μη παρέμβεστο ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτόν εξέλεξαν για, για αρχηγό. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει του κύριου Μητσοτάκη. Καταρχά, ο κύριο Παμπά είναι μεταβατικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Καλά, και ο κύριο Λαϊμαράκη, ίδιος... ήταν ο κύριο Πλακιοτάκη. Δεν ε, του ε, λέγανε τότε. Είναι μεταβατικός αρχή, προ... Δεν μαζί είναι μεταβατικό πρόεδρο. Δεν είναι πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ε, δι... ε, ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει μεταβατικότητα έξω του αλλάξει. Δεν ξέρετε τι θα γίνει ή όχι. Άρα mm. αυτό δεν υπάρχει να λέει κανεί. Όλοι είναι μεταβατικοί. Και αυτού που διόρισε χτε ο κύριο Ανδρουλάκη. Μεταβατικοί είναι γιατί και αυτού μπορεί κάποια στιγμή να του αλλάξει. Αυτή τη στιγμή είναι. Η πρόταση την οποία κάνει ο πρόεδρο. Με συγχωρείτε, ναι. σταματώ για να. Όχι, όχι. Χρήσιμε οι διευκρινήσει ναι. γιατί έχουμε μπερδευτεί. Δεν υπάρχει βολιά. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους, θεώρησε ότι έτσι προασπίζεται την α, θεσμικότητα. Ο κύριος Παπάς είναι ένα απολύτως τοξικό πρόσωπο, συνδεδεμένο με μια βαριά καταδίκη από το ανώτοτο δικαστήριο, κάτι πρωτοφανέ για τα μεταπολιτευτικά τουλάχιστον, δημοκρατικά μας α, α, χρονικά, α, και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο προασπίζεται το κύρος την δημότητα, τη θεσμικότητα α, της Βουλής και του, Διαλόγου που διεξάγεται πρώην ημερησία διατάξεω συζήτηση. Mm -hmm. Κύριε Χατσοκράτη. Λοιπόν, θεωρώ πω ήταν ένα μέγα ολίσθημα ενό ανθρώπου ο οποίο ε, ε, ομνύει στον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή εννοώ του Πρωθυπουργού. Ε, γενικά ήτανε μια, στα, είναι μια στάση η οποία δεν έχει καμία λογική, Αν προσπαθεί να τη δει κανεί η λογική είναι ότι θέλω έτσι να, 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 επιμένω, να επιμείνω σε μια σειρά ζητήματα. Και βέβαια, mm -hmm. έχει και άλλες προεκτάσεις, θα τις πω αμέσως μετά. Το, ας μείνουμε τώρα στο Νίκος Παπάς. Είπε ο αγαπητός Δημήτρης, 13-0 βέβαια. Να θυμίσω όμως, Πρώτα απ' όλα να, το θυ... να θυμίσω. Αυτό Πήγε. Είναι γεγονός, δεν Συμφωνώ. Φύγε, ναι, σωστά. Εγώ λέω. 13 0 Γεγονό. Εγώ... Και μετά πώ θα θυμίσω. Και εγώ ακριβώ. Θα μιλήσω πρώτα γι' αυτό. Δεν αμφισβητείτε. Υπήρξε μια καταδίκη 13-0. Κανένα. Δεν θυμάμαι άλλο 13-0. Θα πάρει ευχή. αν μου άφηνε, θα Δεν θα έχω. λοιπόν, 13-0. Να θυμίσω, γιατί πολλέ φορέ ξεχνάμε στο δημόσιο λόγο ότι. Ο Yeah. Ο Πάσο Πα Νίκο ε παρεμπέμφθη στο ειδικό δικαστήριο για κακούργημα δυο, δυο, για, για δωροδοκία και ψάχνοντα να βρούνε κάτι, βρήκανε ένα πλημέλημα παράβαση καθήκοντο, στην οποία πραγματικά οι δικαστέ 13 13-0. Ε, δεν το συζητάω αυτό, αλλά να έχουμε την αίσθηση, είπε προηγουμένω, ότι δεν έχει ξαναγίνει άλλη φορά. Δεν έχει συσταθεί ποτέ ειδικό δικαστήριο που να. στα ε, ε, ελληνικά πράγματα που να καταδικάσει για πλημέλημα με 13 0 αλλά για πλημέλημα. Mm. Έτσι. Αυτό λοιπόν η υπόθεση τη παράβαση του, του, της παράβασης καθήκοντος είναι, έχει, βάζει και μερικά oh, μεγάλα σοβαρότερα προβλήματα. Καθήκοντος. Ε, πήγε, ε, να παράβαση βγάλει καθήκοντος. Ε, να βγάλει ο ψάιτ μια ανεξάρτητη αρχή ε, και να κάνουν ε, διαγωνισμό ε, με, κατά, ε, με κατά τρόπο αντισυνταγωνισμό. Τώρα, 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 θα με επιτρέπεις, Δημήτρη, ε, 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 τώρα. θα με επιτρέψει ε, ε, να πω κάτι ε, 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 το ίδιο. Όχι, καθόλου. Και λέω ότι δεν ήταν δεδειγμένη στάση του Πρωθυπουργού, αλλά το άλλο. Ένα λεπτό να συνεχίσουμε επί ποιου πράγματος ομιλώ. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Εγώ μιλάω τώρα γιατί την, για την καταδίκη. Είναι για πλημέλημα. Mm. Πλημέλημα παράβασης καθήκοντος. Ενώ τίγε για κακούργημα... Εντάξει, των... είναι καταδίκη ένα. ωστόσο. Καταδίκη. Κύριε μα ω, δεν ε. είπα, όχι. In ένα, in λοιπόν. Άρα λοιπόν καταδίκη το συζητάω. Αλλά υπάρχει ένα θέμα γύρω από αυτό, mm. η συζήτηση, γύρω πιο μπροστά, Βλέπω, και να το τελειώσω αυτό, να περάσω στο, στο συγκεκριμένο το σημερινό, ότι ταυτόχρονα είναι και ένας ισχυρός δρόμος γενικότερα στην πολιτική μα ζωή, μιλάω, εάν έχει τη δυνατότητα μια κυβέρνηση που έρχεται μετά να βάζει για παράβαση καθήκοντος υπουργού. Αύριο μπορεί να σου πω και εσεί δεν κάνατε καλά τη δουλειά σα για ποια συγκεκριμένο πράγμα και μπορεί να, 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 περάσει σε κάτι τέτοιο. Αυτό το λέω ένα το κρατούμενο, δηλαδή μια τέτοια διαδικασία. Δεύτερο, δεν έχει δεν έχει, δεν, έχουν στερηθεί, δεν έχει στερηθεί των ε, πολιτικών των δικαιωμάτων, mm -hmm. για να βάλουμε τώρα άλλο ένα τυπικό στοιχείο. Άρα προστάτευσε λοιπόν. με την καταδίκη Άρα, του λοιπόν. το πολίτευμα, το προστάτευσε το ειδικό δικαστήριο, λοιπόν. Μ, λοιπόν. με το να μην του αποστερείς τα πολιτικά του δικαιώματα, φυσικά. αυτό λέτε. Από, φυσικά, από εκεί και πέρα, η πολιτική βούληση του κόμματο, mm -hmm. η πολιτική βούληση του κόμματο είναι δε, δεδομένη. Και πρέπει να πούμε και κάτι. Στο κόμμα μας έτσι, είναι ομόφωνη, Υπήρξε ομόφωνη στήριξη του, του Νίκου του Παπά. Να το Ω αντίληψη, βεβαίω. Το χαιρόμαστε. Ναι. Το χαιρόμαστε. Δεύτερο, λοιπόν, να λέω, θα λέω. να δείτε Όχι, το λέω συγκεκριμένα, διότι ξέρ... σα εξέθεσα τα προηγούμενα για να είναι απολύτω σαφέ mm -hmm. το ζήτημα. Τώρα, 13-0. 13-0 για παράβαση καθήκοντος Αυτό, αυτό είναι έβγαλε το σαφές. Δεν υπά... αυτό... Ώρα, τα αλλά είναι κάνω... Λίγο. κάνω τη συζήτηση επί αυτού. Τώρα, από εκεί πέρα να έρχεται ο, ο Πρωθυπουργό. Διότι θεωρεί ότι δεν, δεν του αρέσει για ποιο λόγο διότι καταδικάστηκε αν, η, αν η, οι θεσμοί της πολιτείας είχαν ε, έδιναν την δυνατότητα να ξερθεί το πολιτικό δικμάτω και να μην ήταν καν στη Βουλή mm -hmm. Έτσι δεν, δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο Άρα από εκεί και πέρα δεν θα παρέμβει και στα κόμματα και στο κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή πρώτον θεωρεί ότι ε, δημοσκοπικά το, ε, το τρίτο κόμμα ε, προηγείται του, του, του δικού μας κόμματο. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο γιατί δεν Σαφείς. μπορεί να γίνει πουθενά. Άρα λοιπόν είναι θεσμικό λύστημα. Mm -hmm. Προτείνω να το ξαναδεί από την πλευρά του και ο κ. Μητσοτάκης και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι Με, ο τόπος. Προχωρεί περισσότερο στη φάση που βρισκόμαστε, που είναι και δύσκολα τα ζητήματα, είναι δύσκολα τα θέματα, χρειάζονται μια προσπάθεια συνενέσεων, και οι συνενέσει δεν είναι γενικά θέλω συνενέσεις ή θέλω μια προσπάθεια κοινή να βρούμε πράγματα, και να μην βάζουμε ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα, Διαφορά μα απέναντι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι. Αυτό τίποτα άλλο. Πάντω, πριν πάμε στον αξιότιμο κύριο Σεχνίδη, τον οποίο με χαρά ξανασυναντώ και θεωρώ με το χέρι στην καρδιά ότι λείπει από την Ελληνική Βουλή. Ε, και ήταν ένα σφάλμα των λαρισαίων, αν μου επιτρέπει ε, να κάνω αυτή την υπέρβαση και πραγματική παρέμβαση. Ε, το τελευταίο, θέλω να, διαβεβαιω... <Συλίως> να σας διαβεβαιώσω κύριε Χατσοκράτη, το τελευταίο <Συλίως> που θα κάνει ο Πρωθυπουργό και οποιοδήποτε είναι ο Δημοκράτης, <Συλίως> αλλά σας το λέω απόλυτα, <Συλίως> είναι να παρέμβει στα εσωτερικά σας. Δηλαδή σε, σε, στα εσωτερικά μεταξύ γλέτσου... Ε, φάμελου. Κλέτσος, ε, ποιον άλλον. Γκλέτσο. Ε, 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 ναι. Με συγχωρείτε. Είναι. Ε, αυτό εννοούσα. Σύμφωνο, είμαι βέβαιο. Φάμελο. Παραντούρη. Παραντούρη. Θυμήσει Είναι πολύ μεγάλη μέρα διότι από το πρωί στη Βουλή και ξέρετε με 9 κόμματα, 9 αρχηγού, το να ακούσει πρωτολογία, δευτερολογία, τριτολογία είναι ένα πρόβλημα αυτό και μια συζήτηση η οποία κρατάει ναι. 8 ώρε. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλουμε είναι σε αυτό το. Άλλοι θα λέγανε κοκορομαχή, άλλοι θα λέγανε, εν πάση περιπτώσει, προεκλογική mm -hmm. αυτή είναι ένα παρέμβιο οποιοδήποτε τρίτος. Να, Και λες. δεν αποτελεί παρέμβαση. Πάντως, Όχι, αποτελεί. δεν είναι. Πάντως... Δεν, το μείζον δεν είναι παρέμβαση εσωτερικά. Είναι μια παρέμβαση συγκεκριμένη, η οποία ας πούμε, ε, πέρα από, Δεν είναι θέμα των εσωτερικών, για σας είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική ε, 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 λειτουργία του, ε, του Νίκου του Παπά σε όλο το κόμμα. Έτσι, αυτό να είστε απολύτω βέβαιο γι' αυτό. Και Έτσι, αλλά ε, το θέμα ότι δεν θέλω αυτόν που έχετε υποδείξει πλέον εσεί mm -hmm. και έχετε μυθίσει ω κοινοβουλευτική ομάδα να είναι ο επικεφαλής σας, δεν τον θέλω αυτό γιατί είναι 13-0. Αυτό δεν μπορεί Μάλιστα. να συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάντως κύριε Σαχενίδη, εσείς φαντάζομαι δεν έχετε παράπονο. Διαβάζω σε όλες τις αναλύσεις από την ώρα που τελείωσε η συζήτηση στη Βουλή. Ότι ο κύριο Μητσοτάκη διάλεξε αντίπαλο, ότι έχρησε αρχηγό τη αξιωματική Αντιπολίτευσης τον κύριο Αντουρλάκη και διάφορα άλλα τέτοια. Να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τη στάση που τήρησε σήμερα. Mm -hmm. Ο θυμόσφο Θεσσαλός με την έντονη θεσσαλική προφορά θα χαρακτήριζε με μία φράση τη στάση του πρωθυπουργού σήμερα. Παραπάτσε. Ε, αυτό. Εντάξει. Κάντε το λίγο, Λιανά, όμω, γιατί σα <laughs> Παρά. Πάρα... Μετά, Παραπάτησε Παραπάτησε δηλαδή. Παραπά... Μάλιστα. Μπαίνει στα αυτιστή με αυτό. Παραπάτησε. Παραπάτησε. Παραβοπάτησε. Λοιπόν, ε, ναι. δηλαδή. Το τι κάνουν τα κόμματα είναι θέμα των κομμάτων. Ο Πρωθυπουργό που σέβεται του θεσμού και θέλει τι θεσμικέ λειτουργίε δεν κάνει αξιολογήσει επί προσωπικό από τη στιγμή που είναι μέσα στη Βουλή βουλευτή τον έχει προτείνει και τον έχει εκλέξει η κοινοβουλευτική ομάδα και τον έχει ορίσει η κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, έχει την υποχρέωση να σεβαστεί την ιδιότητα και τον θεσμικό ρόλο. Mm -hmm. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να είσαι αυστηρός ως προς τον κύριο α, παπά για το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί με 13-0, αλλά να σφυρίζει σαν διάφορα όταν έρχεται το Πασό και σε εγκαλεί γιατί δεν έλαβε πρόνοια να ψηφίσει την τροπολογία την οποία φέραμε για να μην χρηματοδοτηθούν οι Σπαρτιάτε. Και αυτό θεωρώ. Το κατα... απάντησε αυτό. Ναι, ναι. Το απάντησε με έναν τρόπο ότι ναι, θα το κάνουμε. Το ερώτημα όμω είναι ότι στο μεταξύ χρηματοδοτήθηκαν και πήραν και χρήματα ακόμη και για τι ευρωεκλογέ. Έχουν πάρει μέχρι στιγμή ένα κόμμα το οποίο το δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε και εκπροσωπεί τον κύριο Κασεδιάρη, ο οποίο είναι. Ε, δεν, αυτά δεν τα αμφισβητώ. Το ερώτημα όμω είναι, όχι τι κάνατε, τι δεν κάνατε. Ε, υπάρχει τι, ένα δηλαδή, δηλαδή. ε, κάνουμε... ε, παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, ο κόσμο δεν μπορεί να καταλάβει πώ χρηματοδοτείται ένα κόμμα για τι ευρωεκλογέ όταν ο Άρη Πάγουστο του λέει 10%. Απαγορεύεται να συμμετάσχει στι ευρωεκλογέ. Πέραμε δηλαδή, μια αυτά, τροπολογία. Τα χρήματα αυτά επιτρέψτε μου. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για τον προεκλογικό αγώνα των Σπαρτιατών, για τι ευρωεκλογέ. Που δεν πήρα μέρο στι ευρωεκλογέ, επειδή θα απαγόρευσαν άλλου πάγου. Πού πήγαν. Ακου... Ε, θέλετε να απαντήσω. Όχι, δεν θέλω Ευχαρίστω εγώ, να απαντήσω. Είναι... Υπάρχει. Ναι. Άμα ολοκληρώσει λοιπόν. ο Φίλιππ. Ένα, ένα, λοιπόν. ένα, γενικότερο έρτημά που θέτει και ο κόσμο. Δηλαδή. Ακούστε. Μου δίνει λεφτά να πάω μια εκδρομή την η αυτή 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 να η ελληνική ένωμη τάξη είναι εξαιρετικά διστακτική στην απαγόρευση κομμάτων για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ιστορία και με τα προδικτατορικά δεδομένα. Mm -hmm. Θυμάστε ότι όταν φέραμε αυτή την τροπολογία για την απαγόρευση υπήρξαν οξύτερες αντιδράσεις και από την αριστερά, η οποία ξαναθυμήθηκε ε, το μετεμφυλιακό παρελθόν και ο, ούτω καθεξής. Δεν έχουμε την παράδοση της Γερμανίας, για παράδειγμα. Ε, γι' αυτό και υπάρξει, υπάρχει μια αργοπορία, αν θέλετε, μια διστακτικότητα, μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ ήμουνα στη συζήτηση ε, που είχαμε στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Mm -hmm. Με τον Γεραπετρίτη στην προηγούμενη Βουλή για το πώ πρέπει να προχωρήσουμε, αν θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την uh, τροπολογία για τη χρηματοδότηση. Θυμάστε, και αυτή η χρηματοδότηση γίνεται ε, ε, με το νομικό καθεστώ που είχαμε προηγουμένω. Σε κάθε περίπτωση τώρα θα φέρουμε. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί ο κύριο Μητσοτάτη και η κυβέρνηση τη Ελλάδα. Γιατί θεωρούμε ξέψε... ότι είχε προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό Ωραία. το είπε, το εξήγησε. Θα μπορούσε όμω αυτά τα προβλήματα. Όταν ας το κάνω επί τη ουσία. Όταν ας πάμε Απλά λέω ότι το να είσαι ας πούμε, στο ένα το ζήτημα mm -hmm. θεσμικό και στο άλλο το ζήτημα να ξεχνά τη λειτουργία των θεσμών είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συζήτηση. Πάντω με δικιά τη πρωτοβουλία βγήκε ο Κασιδιάρης, ο κρυφό αρχηγό. Mm -hmm. Των Σπαρτιατών από τον Άριο Πάγο. Αν δεν υπήρχε η δικιά μα νομοθετική παρέμβαση, δεν θα είχαμε την απόφαση του Άριου Πάγου, πάνω στην οποία βασίζεται τώρα η δικιά σα πρόταση, την οποία εμεί θα ολοκληρώσουμε εντάχει. Mm -hmm. Αλλά συμφωνούμε. Πάμε Άρα. παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση έφερε στην επιφάνεια πραγματικά τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνε σε μια σειρά από Γιατί έγινε η σημερινή συζήτηση, Για να δούμε αν τελικά η ελληνική. Αν θέλετε, οι Έλληνε έχουν εκείνη τη δυνατότητα να προστατευτούν από τον κίνδυνο τη πυρκαγιά. Δηλαδή, αν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα. Έρχεται ο κύριο Μητσοτάκη και λέει μέσα στη Βουλή σήμερα ότι ξέρετε κάτι, εμεί φροντίσαμε, πήραμε τα αναγκαία μέτρα και είχαμε τι λιγότερε πυρκαγιέ. Μάλιστα. Mm -hmm. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Την ώρα που ξεσπάει μια πυρκαγιά στο Βαρνάβα, μέσα σε λίγε ώρε φτάνει στο Χαλάνδρι mm -hmm. και κανεί δεν μα εξηγήσει πώ, ενώ. Βρέθηκαν αμέσω και οι πυροσβέστε και όλα τα αναγκαία μέσα στην αιστεία τη πυρκαγιά. Πώ κόντεψε να φτάσει μέσα στα σπίτια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Έχουμε μια άλλη φωτιά επάνω στι αίρε, η οποία έκυγε 27 ημέρε. 27 ημέρε και δεν μπόρεσε πούμε, να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση. Έχουμε μια άλλη πυρκαγιά κάτω στην Κόρινθο, στο Κιάτο, όπου επίση εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Και, και που τέλειωσε στη υπό... θάλασσα, ε. Και το που η απάντηση είναι ορο... Είναι, δεν αυτό. είμαστε συνηθισμένοι, α πούμε, σε πυρκαγιέ σε αυτή την περίοδο. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι τελικά αυτά τα οποία βλέπουμε μέρα με την ημέρα, μετά από 5,5-6 χρόνια διακυβέρνηση, γιατί κακά τα ψέματα έχει κλείσει τον 5ο χρόνο και μπαίνει στον 6ο χρόνο διακυβέρνηση η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, έχει εμφανίσει μια σειρά από αδυναμίε που δείχνουν ότι τελικά η χώρα μας δεν έχει διασφαλίσει το πρώτο και το κυρίαρχο στοιχείο που είναι το στοιχείο της ανθεκτικότητας. Είναι ένα από τα πιο βασικά κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να χρησιμοποιηθούν οι υπόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις χώρες... Η Ελλάδα είναι από τι πιο, αν θέλετε, ωφελημένε χώρε από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Για να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε που υπέφεραν όλα τα προηγούμενα χρόνια και από την πανδημία, θέλουμε να του δώσουμε αυτά τα κεφάλαια να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Σύμφωνα με μία, αν, αν είδα καλά, μια μελέτη του ένα που λέει ότι τα ζητήματα τα σχετικά. Είναι τη τάξη, τα επενδυτικό σχέδιο που έχει κατατεθεί είναι τη τάξη των 500 τόσων εκατομμυρίων και από αυτά έχει απορροφηθεί μόνο, έχουν απορροφηθεί μόνο τα 5 εκατομμύρια. Ναι. Άρα έχει απορροφηθεί μόνο το 1, το 1%. Αυτό τι δείχνει, ότι τελικά δεν έχουμε δώσει την αναγκαία προσοχή, δεν έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε, όχι απλώς να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, αλλά να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και βεβαίως να υπάρχουν και οι ανάλογες διαδικασίε διαδικασίες και για το ζήτημα τη καταστολή. της καταστολής. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία ανέδειξε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης με την παρέμβασή του μέσα στη Βουλή, όπω mm -hmm. όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα, αλλά αυτό που τόνισε... Στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι δεν οφείλει να μα λέτε απλώ ότι ξέρετε κάτι, ήταν λιγότερε οι πυρκαγιέ, δεν το αμφισβήτησε κανένα. Απλώ, αν πάρουμε τα στατιστικά στοιχεία, έχει καεί την τελευταία οκταετία, αν θυμάμαι καλά, το 37% των δασικών εκτάσεων τη Αττική. Και αυτό για όλου αυτού που κατοικούν στην κατοική είναι ένα ηχηρό καμπανάκι ω προ mm -hmm. την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν ως ω προ τι συνθήκε μέσα στι οποίε ζουν. Σαφής. Και εδώ πέρα ζει ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια πούμε, του ελληνικού πληθυσμού. Καταλαβαίνετε το ζήτημα τη ποιότητα του αέρα είναι κρίσιμο και καθοριστικό. Ανάλογε, μεγάλη ζημιά έπαθε και ο νομό Κορινθίας. Και εκεί πέρα κάει και ένα πολύ σημαντικό μέρο των εκτάσεων τα τελευταία πόσα χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήματα σε μια εποχή που το ζήτημα της πρόληψη είναι. Το πιο σημαντικό και το πιο καθοριστικό θα πρέπει να μα προβληματίσουν εάν τελικά κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση και αν κινούμαστε με τη σωστή ταχύτητα. Αυτά τα ζητήματα ανέδειξε σήμερα. Ο Νίκο Ανδρουλάκη με την παρέμβασή του στη συζήτηση που έγινε. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα, ναι. επειδή πραγματικά εγώ εκπλήσω από τον κύριο Σαχινίδη, ίσω βιάστηκα να επενέσω. Mm. Διότι τον θεωρώ άνθρωπο των αριθμών, των στατιστικών και των mm. δεδομένων. Και όχι τη ανεκδοτολογία και, και τη περιπτωσιολογία. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή, κυρία Σαχινίδη Πείτε Και ε, δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε. Ο κύριο Ανδρουλάκη είναι επίρρεπη, αλλά εσά σα έχω. Σα άλλη... ανέφερα θα σα πω αμέσω Πρώτον, δεν είπε ο κύριο Μισοδέξη. Κανεί ισχυρίστηκε ότι ε, δεν είχαμε πολλέ πυρκαγιέ φέτο. ότι είχαμε λιγότερε σε σχέση με τα προηγούμενα Όχι, χρόνια. Όχι, κάνετε λάθο αυτό. Λοιπόν, είχαμε περισσότερε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε 9.500 πυρκαγιέ φέτο. Το γεγονό είναι ότι το 98% αυτών έσβησε μέσα α, στα, πρω, στι, στι, στην πρώτη χρονική περίοδο πάρα πολύ γρήγορα. Δεν να πάρουν καμία α, έκταση. Την ώρα που οι καιρικέ συνθήκε φέτο ήταν οι χειρότερε τη τελευταία πεντηκονταετία. Με παρατεταμένο καύσωνα, Μεγάλη ανομβρία, έλλειψη βροχοπτώσεων, πολλέ ξηρέ κεραυνικέ καταιγίδε mm -hmm. που δώσανε πυρκαγιέ και είχαμε μια άμεση μεγάλη ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού, όπω δεν είχαμε άλλοτε. Γι' αυτό και κάηκαν λιγότερα στρέμματα σε σχέση με πέρσι ή σε σχέση με το μέσο όρο τη τελευταία 20η αιτία. Mm -hmm. Γι' αυτό η κάθε φωτιά έκαψε κατά μέσο όρο πολύ λιγότερα από ό,τι σε πέρσι ή τα τελευταία 20 η γι αυτο η καθε φωτια εκαψε κατα μεσο ορο πολυ λιγοτερα απο οτι σε περσι η τα τελευταια 20 χρονια τον μέσο όρο. Και γι' αυτό, κυρίε Χινίδι, να τα αναγνωρίζουμε όλα. Εγώ δεν σα λέω ότι όλα γίνανε τέλεια. Χαλάνδρι, θα φτάσω στο χαλάντρι. Διότι <σ το> εκεί πράγματι. Αυτό, θα τα πράγματα, μια στιγμή. Να το χαλάντρι υπάρχει να θέμα. Αλλά το χαλάντρι είναι η μία από τι 9.500. Πείτε πρώτα τι 9.499 και να μιλήσουμε όσο θέλετε για το χαλάντρι. Αυτά φτάνει για να κάνει τη διαφορά. Σίγουρα. Και δημιουργεί τι εντυπώσει. Αλλά δουλειά μα είναι εδώ. Ιδίω ενό οικονομολόγου και ενό ανθρώπου των αριθμών σοβαρού. Όπω εγώ αναγνωρίζω στον κύριο Σαχηνίδη, mm -hmm. για να δώσουμε τη συνολική εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφήνει Ισχύει. την κακή εντύπωση το χαλάνδρι αλλά θα το αναφέρω ε, εγώ, αλλά... γιατί είναι και η εκλογική μου περιφέρεια. Σα λέω λοιπόν ότι ε, για παράδειγμα. φορά επηρεάζεται η ποιότητα του αέρα από αυτήν την περιοχή. Απολύτω. Όλα τα πάντα. Κάηκαν τα τελευταία 8 χρόνια Λε... τα 37%. Προφανώ. Και υπάρχει. Πού, πού οι αρχέ σα ενοχλήσαν Κύριε σα με ενοχλούν ότι δεν αναφέρατε αυτό που σα είπα στην αρχή. Όπω δεν αναφέρετε τώρα και το αποκρύπτετε ενδεχομένω σκόπιμα ή επειδή το ξέρετε. Ω προ αν... την αν... πρόληψη. Αν... Για πρώτη φορά υποχρεώθηκαν οι ιδιοκτήτε και οι Δήμοι να καθαρίσουν οικόπεδα και 880.000 ιδιοκτήτε δηλώσαν του καθαρισμού στη σχετική πλατφόρμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και, και για πήγε πρώτη πήγε φορά κάνουμε. να μαζεύουν τα καθαρισμένα. Γιατί το εγώ δεν πλέον... φταίει κυβέρνηση γι' αυτό. Δεν λέω, εγώ... δεν... Δεν δεν... λέω η ότι. Η κυβέρνηση φταίει. Να μην τα αφήνουμε έτσι. Τότε ο Δήμο δεν πάει να μαζέψει. Μισό λεπτό που είμαστε και υπέρ τη αποκέντρωση, α πούμε, εννοείται και το να μην φταίει η κυβέρνηση. Φταίει θυμ... αν ο Δήμο δεν μαζεύει, δεν μαζεύει. Πότε ήρθε η εγκύκλιο. Τον Μάιο, το αγαπητέ το Δημήτρη, το Μάιο. Και όταν πάει το Μάιο, ξέρουμε Έχει πάρα πολύ καλά. Για στην ακριβία, η εγκύκλιο πήγε 26 Μαου με έτσι. καταλεκτική ημερομηνία την 31η Μαου. Ήταν λίγο κάπω η φάση. Δεν χρειάζεται αυτού. η εγκύκλιο. Πρέπει να γίνεται και χωρί την εγκύκλιο. Αυτό θα πω. Τα λέει ο κ. Χόνδρος, αλλά δεν τον ακούτε. Αλλά εγώ να σα πω τούτο ότι για πρώτη φορά έγινε μια συστηματική. Ε, να το πω και στα κυβέρνηση, Εντάει. καταλαβαίνω, είναι εννιά τα κόμματα, ε, μιλάνε τρισ... ο, ο, ο κυβερνητικό ο χρόνο είναι εξαιρετικά περιορισμένος, αλλά ε, όχι, πρέπει όχι, να ακουστεί. Είναι, ήδη σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε έχετε μιλήσει περισσότερο, αλλά προχωράμε. Ελάτε, ελάτε. <συσκά> να σας πω ότι για πρώτη φορά φέτος έγινε μια προσπάθεια στην πρόληψη. Ένα το κρατούμενο. Είναι τέλεια? Όχι. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο, προφανώς. Θα έχουμε φωτιές. Πάντα Άρα. θα έχουμε φωτιές. Όποιος βγει... Από εδώ και κύριε Σεχνίδη, σα προκαλώ. Δεν ισχύει και κανένα ότι δεν θα υπάρχουν εκλογέ. Και μάλιστα όταν όσο λοιπόν προχωράει η κλιματική κρίση, Άμπρα. όσο πιο πολύ θα αυξάνονται οι Το θέμα είναι τι κάνουμε για τι να Τι κάνουμε. Το επενδύουμε Πήγαμε στον Καναδά για να είμαστε να οι πρώτοι που τη θα φέρουμε τα καινούργια καναντέρ, διότι δεν παράγονται και πρέπει να ξαναρχίσει yeah. το εργοστάσιο να τα παράγει. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε τα 7 νέα καναντέρ το 2027. Και προφανώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά και για πρώτη φορά αλλάξαμε το μοντέλο τη πυροπροστασία. Έχουμε τα drones, ένα. Έχουμε τα έμφορτα. Εναέρια μέσα, τι mm -hmm. περιόδου ε, ε, κόκκινου συναγερμού, ώστε να είναι γεμάτα νερό και να εφορμούν mm -hmm. πριν η φωτιά πάρει διαστάσει. Mm -hmm. Και αυτό λειτουργήσε φέτο. Έχει κόστο, είναι δύσκολο, καταπονεί τα εναέρια μέσα, αλλά λειτουργήσε. Εν πάση περιπτώσει, φέτο, κύριε Σαχινίδη αυτό που έπαθε η Πορτογαλία, που μέσα σε τέσσερι μέρε έχασε 1,5 εκατομμύρια στρέμματα δάσου, εμεί δεν το πάθαμε. Φέτο. Δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε Μόλις. το κακό. Δεν το πάναμε Το οποίο μα πόνεσε και μα πλήγωσε και εμένα προσωπικά. Καλαμπάκα. Στο Χαλάνδρια, μένω εκεί. Χαλάνδρι έφτασε. Διέσκησε, από το Βαρνά. Διέσκησε ναι. Ε. αφού την ε. Αττική. Ναι. Ε. Κάνε φωτιά. Αφού πυρπόλης γιέκαψε μία... Θα μπορούσα διά... πολύ απλά να πούμε ότι μία εργάτρια. Θα πήγαμε καλά. Εσείς τη, ότι... του... όχι. της εντυπωσιο... Όχι, δεν είμαι απλά, όχι, όχι, δεν το βλέπω έτσι. Απλά είναι μια πραγματικότητα. Ότι πράγματι, Α, εγώ την αναγνώρισα ότι πρόβλημα. πράγματι ήταν φέτο βελτιωμένη Αλλά... Άμπρα. η ιστορία Επίτε αυτή. Το λέω λοιπόν εκεί. Αλλά εκεί χάσαμε την μπάλα. Είναι απλό. Στην υπόθεση με την Πεντέλη και χάσαμε την μπάλα. Να κάνει και κακή εκτίμηση. Δεν κάνω το λέμε. Πάντω, δεν υποστήριξε το αίσθημα ασφάλεια του πολίτη όταν ακούει ότι ξεκινάει μια φωτιά από το Βαρνάβα και φτάνει στο Χαλάνδρη Εκεί, αυτό λοιπόν, είναι το Εκεί, αυτό είναι το πιο βασικό γιατί θέμα. Γιατί ο πολίτη πρέπει να νιώθει ασφαλή. Αλλά όντω υπήρξε καλύτερη. Δεν με την έννοια τη ασφάλεια. Δεν την έννοια τη ασφάλεια. Αλλά, και... αλλά δεν μπορεί να νιώθει ασφαλή όταν ξέρει ότι και λίγω, θα φτάνει η εικόνα βελτιωμένη αντιμετώπιση των πυρκαγιών φέτο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το δικό μου, όπω έβλεπα, τη δημοσιογραφικά τη αυτά. Ήταν σαφώ βελτιωμένη. δεν, δεν μπορώ να πω κάτι, ήταν χειρότερη. Αλλά όλη αυτή η εικόνα, πώ λέμε η καρδάρα και το γάλα, δεν είχαμε δαδιά, υπον, εκεί, δαδιά. εκεί υπήρξε, ένα και ζήτημα. Δεν είχαμε δαδιά διότι φέτος πραγματικά φέτος, το ρεπορτάζ, όπω τουλάχιστον εγώ το έβλεπα. Φάνηκε και υπάρχουν δημοσίευμα. Δεν είχαμε δαδιά φέτο. Γιατί κύριε Κερίδη γελάτε, είναι ψέμα. Όχι, όχι δεν πίσω, είναι για γελάει κανεί. Κύριε Κερίδη, δεν είναι για γελάει κανεί με τη δαδιά. Ούλτρα αντιπολίτευση που δεν σα ταιριάζει, αν μου επιτρέπετε. Δεν κάνουμε ούλτρα Δεν είχαμε δαδιά. Τώρα να πω εγώ. Ελάτε, κύριε Χατζοκράτη. Κοιτάξτε, για μερικά νούμερα, γιατί αυτά είναι ενδοσμένα. Και εγώ μου αρέσει να μιλάω με νούμερα. Το 2019, από το 2019 μέχρι σήμερα, <laughs> έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα καμένα. Mm -hmm. Οι 9.500 ε, φωτιές έκαψαν κατά μέσο όρο τα περισσότερα εκτάρια σε σχέση με πυρκαγιά, ε, σε εκτάρια, πόσα, κάθε μια πυρκαγιά πόσα καίει, που στο μέσο όρο είμαστε πρώτη στην Ευρώπη φέτο. Έτσι. Κάθε μία πυρκαγιά μα κατά μέσον όρο έχει για περισσότερο εκτάρια έτσι, από, το, από το άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα λοιπόν βασικό θέμα. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα. 3.500 οργανικά κενά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή θα απολυ... απολύονται. Είναι το χειρότερο ανάγλυφο και τι χειρότερε λοιπόν, συνθήκε. Βεβαίω, δεν υπάρχει θέμα. Μα αυτό λέμε. Τα οργανικά κοινά. η Ελλάδα δεν είναι. Μα σμήτια. εγώ μιλάω για οργανικά κοινά. Και τα οργανικά με... κοινά. Και οι συνθήκε στην Ελλάδα σε σχέση κύριε με την κύριε κύριε Ευρώπη μου... είναι οι χειρότερε, δηλαδή. Βεβαίω, αλλά θέλω να σα πω. Με άνεμο, είναι... ξηρασία κύριε, κύριε και ορεινό ανάγλυφο. Αφήστε να ανακοινώσω και να απαντήσετε. Βεβαίω, δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντήσετε. Επειδή λοιπόν έχουμε πολύ άσχημο. Ε, ανάγλυφο, mm -hmm. και επειδή και έχουμε και νησιά και διασπαρμένων αυτά μα χρειάζονται γενικότερα πολύ περισσότεροι, όπω και δημόσιοι υπάλληλοι, για να, να, να πολλέ φορέ μα χρειάζονται, που δεν χρειάζονται σε μια ε, ευρύτερη περιοχή, τα νησι, οι νησιωτικέ περιοχέ και τα προβλήματά του. Το ανάγλυφο μα μας δυσκολεύει γενικότερα, άρα έχουμε και αυτό, αλλά με βάση όλα αυτά οι οργανικέ θέσει τη πυροσβεστική είναι δοσμένε και οι προσλήψει είναι 3.500 χιλιάδες λιγότερα. Χρειάζονται λοιπόν να, 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 καλυφθούν αυτέ. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή 2.500 ε, 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 χιλιάδες, 2.500-3.500 χιλιάδες εποχικούς, θέσεις, λοιπόν, ε, 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 εποχικούς, λοιπόν, ε, 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 τους λένε τους αυτούς τους ανθρώπους με μια λογική ε, που δεν, 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 δεν αντέχει να, και αυτή τη φορά να τους, να τους αφήσουμε για να προλάβουμε την επόμενη φορά άλλου οι οποίοι θα, θα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα ολόκληρο για να μπορούν να ξέρουν και πώς θα αντιμετωπίσουν αντί αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουν πραγματικά να βοηθήσουν ουσιαστικά και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Το, το είπε προηγουμένω ένα νούμερο ο, 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 ο Φίλιππας okay. Έτσι. Στο. Ε, η απορρόφηση του ταμείου ανάκαμψη για το πρόγραμμα ε, έχει κολλήσει στο 1%. Στο 1%. Λοιπόν, στα 6 χρόνια που έχετε, έχετε εκτοξεύσει τι δαπάνε μίσθωση αεροσκαφών. Το, από το 2019 τριπλασιάσατε τι μισθώσει, αλλά επταπλασιάσατε τι δαπάνε. Η Ελλάδα είπε κάτι, ένα, ένα νούμερο που είναι δείχνει και μια αντίληψη που έχουμε γενικά. Είπε ο κύριος Παπά στην ομιλία του, ότι πλήρωσε 8 εκατομμύρια για κάθε ένα από τα τρία αεροσκάφη εναέρεια επιτήρηση, την ώρα που η Αυστρία, φαίνεται, έχουν κάποιου ανθρώπου οι οποίοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά του, για κάθε ένα από αυτά έδωσε 1,2 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που ενοχλεί τον κόσμο. Τα οχήματα τη πυροσβεστική. Βεβαίω, θα μου απαντήσετε, θα λέω. Στη μεγάλη τη πλειοψηφία είναι 20 και 30 ετών. Ε, 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 είναι. Ε, 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 αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προβλήματα ε, α, α, αδυναμίας να μπορέσει να, να, προχω, ε, προ, ε, να προχωρήσει και συνέχεια και να μείνω σε αυτό που ε, ε, υπόθηκε που είναι μεν για πρώτη φορά ε, τέθηκε να μαζέψουν ε, τα, ε, από τις τα διάφορες, ξερόχορτα διάφορτα, ναι. αλλά επειδή και εγώ τυχαίνει να μένω σε μια ε, περιοχή ε, εκτός ε, σχεδίου και πρέπει να δω τι θα κάνουμε συγκεκριμένα σε αυτό περιμέναμε την εγκύκλιο, περιμέναμε κάποιο, κάποιο, κάποιο ρε παιδί μου, template, κάποιο χώρο να δούμε πώ θα φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και μέχρι τον Μάιο, δεν μέχρι τέλο του Μαΐου, δεν υφίσταται. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή δεν είναι τα οποία είσαι μελαγιστή. Προσοχή. Απλό <συμίλιο> πράγμα προσοχή. <συμίλιο> προσοχή <συμίλιο> δεν <συμίλιο> είναι τι θα κάνει. Σου λέει το κόπο, δεν μπορείς να κερδίσει. Έχω ένα χωραφάκι στην κόπο. Δεν το ξέρω. Δεν τα μάζεψα. Γιατί το ξέρει, Γιατί το λέω. ξέρει, Γιατί το ξέρω. Γιατί το λέω. Γιατί το έσαι. Πώ το ξέρει, Γιατί δεν το ξέρω. Γιατί μου λε άλλο πράγμα. Ούτε δεν είναι να τα μαζέψει. Είναι... Το κάνουμε. Έρχε Όλοι το Έρχεται ο ιδιώτη. Εγώ όχι είχα ένα κοραβάκι. Είμαστε... Το μάζεψα λοιπόν. Μπράβο και πολύ καλά έκανε. Τα φόρτισα απ' έξω. Πέρασε ο Δήμο. Τα πήρε. Μια χαρά. Έχετε φαίνεται καλό να μαζέψει. Δεν έχει πολύ πράγμα. Πώ δεν έχει. Πολύ ο Δήμο σα. Και φαίνεται είναι καλό Δήμο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να πω. Εντάξει Δημήτρη μου το είπε πάρα πολλέ φορέ. Άστε να πω και εγώ την άποψή μου πάνω στο θέμα αυτό φάνηκε πως συμφωνήσει yeah. με την κατάσταση αυτή. Εγώ ο δεν συμφωνώ είχα... με <συμφωνώ> αυτό. Αυτό ε. είναι κρίση. Να, συγγνώμη. Νομίζω... Ε, νομίζω... Αυτό... Συγγνώμη, κύριε Χατζοκράτη, ολοκληρώστε την λοιπόν, απάντηση, να αλλάξουμε Λέω λοιπόν, για να συνοηθούμε, ότι το πρόβλημα ήταν να συμπληρώσεις και το τι ακριβώς έχεις κάνει, για ποιο λόγο, διότι αν συνέβαινε κάτι δεν θα έπαιρνε χρήματα από την ασφαλιστική γιατί δεν θα είχε συμπληρώσει αυτό που έπρεπε να έχει συμπληρώσει για να φανεί ότι έκανε τη δουλειά σου. Παρότι θα την είχε κάνει. Δεν το σπίτω, Μου επιτρέπει να το δει. Εντάξει, εσύ το έκανε καλά. Α να πω κι εγώ. <σχελίξε> δεν είναι. Εγώ είμαι ένα από αυτού και εσύ ο άλλο από αυτού. Ε, Α πει και ο άλλο να πάρει ευχή. <σχελίξε> λοιπόν. Ε, αν ο Δήμο είχε τεράστια ε, ε, αδυναμίε να μαζέψει όλα αυτά, γιατί βρίσκεται σε, ε, ε, σε, σε, από 10.000 που είναι γενικότερα, γίνεται το καλοκαίρι, γιατί μιλάγαμε για καλοκαίρι, 40 και 50.000, τότε υπήρχε πρόβλημα. Εγώ στο Δήμο Μαραθώνα, όπου ε, κάνει τεράστιε προσπάθειε οι άνθρωποι γενικότερα, ε, γίνονταν τη μουργή από, α, 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 από α, αδυναμία να μπορέσει να μαζέψει όλα αυτά τα πράγματα που είχαν. Αλλά λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι. Ενώ αυτά έπρεπε να είχαν γίνει, τουλάχιστον ένα σχεδιασμό κάνει. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου να έχει, να έχει γίνει από τι αρχέ του χρόνου. Ναι. Να έρχεται το Μάιο, για να, ενώ υπάρχει, είμαστε εντό ε, τη ε, ε, αντιπυρογενειακή ε, 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 εποχή μέσα που έχει ξεκινήσει ήδη από νωρίτερα. Είναι τελείω έξω από κάθε λογική. Ελπίζουμε φέτο, την επόμενη χρονιά, να γίνει, να γίνει ουσιαστικότερα και να ληφθούν και τα μέτρα για να έχουν και οι Δήμοι περισσότερε ε, ικανότητε να τα μαζεύουν και όλα αυτά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο ε, απλέ ε, οι, οι υποθέσει, ακόμα και σε αυτά που λες πως Πρέπει να κάνει. Και τέλο για τα καναντέρ. Για να συνοηθούμε και σε αυτό. Και να κλείσουμε. Κιτάξτε, αυτό, ναι, το ναι. καναντέρ. Το, τα καναντέρ είναι αυτά που ξέρουμε και μα έχουν κάνει μέχρι στιγμή καλά τη δουλειά. Όμω δεν είναι τα μοναδικά. Δεν υπάρχουν, λέει, καναντέρ, και το αφήνουμε μέχρι το 2027. Μα μέχρι το 2027 είναι το 25 και το 26 και το 2027. Ε, τι θα γίνεται μέχρι τότε, Δεν θα, δεν θα έχουμε βρει τρόπου να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Και καλά είναι τα Καναδέρια. Δεν γίνουμε τεχνικό των Καναντέρι, όχι, και αφού τα έχουμε ακούσει και τα βλέπουμε τόσο καιρό ναι. να υπάρχουν αυτά. Αλλά υπάρχουν και άλλε πηγέ δυνατότητε για να μπορέσει να γίνει δουλειά, ρε παιδιά. Σαφέ. Ε, επειδή λοιπόν. δεν έχει γραμμή παραγωγή, την καταλαβαίνω τη λογική. Μια τελευταία παραγωγής για να είσαι. μπούμε και στα εσωκομματικά Βέβαια, δεν είναι πα, η... παράδειγμα ποιο πυροσβεστικό μηχανισμό θα σβήσει και τη φωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, ποιος καλά, θα πια πια δούμε φωτιάκη, σε αυτά. Έτσι. Εντάξει, μη θα πατάμε. Λοιπόν, θα λοιπόν. περιμένουμε με τα Καναντέρ. Σωστό. Είναι. 27. Στενάχωρο. Άρα θα έχει φωτιά η Νέα Δημοκρατία στι εκλογέ. Και θα φύγατε. Μην ανησυχεί. Δεν ανησυχεί, ρωτάω. Η Νέα Δημοκρατία <laughs> είναι σοβαρό κόμμα. Mm -hmm. Μεγάλο κόμμα και σοβαρό κόμμα. Τη διαρροή σα, Κατά Μητσοτάκη τσοτάκι έχετε δει. Περιμένετε. Να απαντήσουμε λίγο σε αυτά και ευχαρίστω ό,τι άλλο Λέ. θέλετε. Εγώ θα σταματήσω. Λοιπόν, τα, για να αυτά. Επανέρχομαι και με κασελάκι μετά. Μην νομίζετε ότι θα περάσετε κι εσεί καλά. Μισό λεπτό. Χωρεί πραγματικά ναι. το γεγονό ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, συνολικά mm -hmm. και δεν αναφέρομαι μόνο στου παρόντε, συνολικά, ναι. έρχονται συχνά στα τηλεοπτικά κανάλια με την κασέτα. Πράγματα δηλαδή που συζητήθηκαν το πρωί στη Βουλή και απαντήθηκαν, τα ξαναεπαναλαμβάνουμε εδώ. Δεν απαντήθηκαν Αυτά που είπε ο κύριο Παπά, το έκανε επίτηδε να μην απαντήσει. Απαντώ, λοιπόν. Δεν τα απάντησε. Κόβοντα το copy-paste από τον Πρωθυπουργό. Δεν λέω Το κατάλαβα. Πέστε λοιπόν εσεί. Αυτά που λένε για το Έγη. Είπε ο Πρωθυπουργό και όλα αυτά έχουν τεκμηριωθεί ξανά και ξανά ότι έχουν Συμβασιοποιηθεί 1,8 δισεκατομμύρια, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project. Χρειάζεται να γίνουν διεθνείς διαγωνισμοί, ε, γιατί μιλάμε για μεγάλα προγράμματα. Ε, Προφανώ δεν έχουν απορροφηθεί τα χρήματα. Το οποίο αλλά αυτό έχει το ανακάλυψε είναι... η κυβέρνηση μετά τα δύο πρώτα χρόνια. Και μετά την έχει... αλλαγή υπουργού, όταν ο, ο επόμενο υπουργό, επειδή κάνει... είχε κάνει και επίτροπο, εξαιρετική... του είπε ότι θα, θα πέσει από το Ταμείο Ανάκαμψη αυτό, άμα πάει με απευθεία αναθέσει. Προφανώ, μα είναι Χάθηκαν ε, ε, προ... προ... δύο χρόνια όμω. Προ... Έχει γίνει σπουδαία δουλειά και από ναι. τον Βασίλη Κικίλια. Για ναι. να μιλάμε μόνο για τον Χρήστο mm -hmm. Στυλιανίδη. Και το πρόγραμμα τρέχει και θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα και θα γίνει. Είναι μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό δημόσιο αυτή η μεγάλη διεθνή διαγωνισμή. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Υπάρχουν πάντοτε προσφυγέ, υπάρχουν πάντοτε περιπλοκέ. Εν πάση περιπτώσει, τρέχει. Έκλεισε. Δεύτερον. Η σύγκριση με την Ευρώπη αδικεί mm. την ελληνική προσπάθεια. Διότι η Ελλάδα έχει πολύ χειρότερε συνθήκε και κλιματολογικέ και γεωμορφολογικέ. Ε, με ανέμου, με ξηρασία, με ανομβρία και με το δύσβατο που καθιστά την δασοπυρόσβεση. Και να σα πω και κάτι. Μα είπε ο Πρωθυπουργό το πρωί ότι το 80% τη δασοπυρόσβεση στην Αυστρία γίνεται από εθελοντές. Άλλο μοντέλο, άλλε κοινωνίε που συμμετέχουν ενεργά. Ναι. Στην Ελλάδα, είχαμε μάθει να τα περιμένουμε όλα από το κράτο. Το κράτο, προφανώ, πρέπει να είναι εξοπλισμένο και πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να εμπλακούμε όλοι. Είτε με την πρόληψη και του καθαρισμού οικοπαίδων και την προσωπική ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη, και βεβαίω των Δήμων και τη τοπική εξουσία, είτε ακόμα με την ενίσχυση του εθελοντισμού στις, ε, στην Σαφής. πυροπροστασία και στην δασοπυρόσβεση. Σαφής. Τώρα, η ενοικίαση το κόστο ενοικίαση, δεν το πούμε να το καταλάβει ο ελληνικό λαό, έχει εκτιναχθεί. Γιατί έχει εκτιναχθεί, Διότι ξαφνικά όλοι ζητάνε ένα αέρια μέσα. Δεν είναι όπω παλιά που ήταν δύο-τρει χώρε στην Ευρώπη. Οι καύσονε έχουν πάει προ τα βόρεια και ξαφνικά η αγορά, η οποία είναι συγκεκριμένη αγορά, mm -hmm. δεν υπάρχουν ατέλειωτα ένα αέρια. Και μάλιστα κάναμε αγώνα εμεί τον Ιανουάριο, επειδή είμαστε στο Κισαία. Επιτρέψτε μου, ω Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, συμμετέχω στο Χιστέα και στο Κισέα συμμετείχα, έρχονται αυτά τα θέματα και θυμάμαι την αγωνία του Βασίλη να προλάβουμε να νοικιάσουμε πριν τα νοικιάσουν οι Ιταλοί, οι Τούρκοι, οι Κύπροι, οι Μαλτέζοι ή δεν ξέρω ποιο άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε και σε προμήθειε. Επειδή το κόστο είναι τόσο μεγάλο, με συμφέρει περισσότερο να πάρουμε τα καναντέρ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είναι mm -hmm. ένα εθνικό ζήτημα αυτό λόγω τη κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα ολοένα γίνονται πιο δύσκολα και και πρέπει να προετοιμαστούμε συνολικά. Και εδώ η στήρα αντιπολίτευση yeah. να πιανόμαστε από. Κα... Πάντοτε θα υπάρχει αυτό. Και του χρόνου θα υπάρχει μια πυρκαγιά που θα ξεφύγει δυστυχώ με 9 uh, μποφόρ. Δεν το λέω στα δικαιολογία. Yeah. Και να δούμε τι πήγε λάθο. Yeah. Και yeah. να yeah. το μάθουμε και να το διορθώσουμε yeah. από το Βαρνάβα. Yeah. Αλλά yeah. σε σχέση yeah. με το παρελθόν, yeah. Yeah. νομίζω yeah. Yeah. και το είπε πολύ καλό ο κύριο Χόντρο, yeah. πήγαμε καλύτερα. Θα okay. έβαλε ένα ζήτημα σήμερα ο κύριο για την απουσία αντιπλημμυρικών έργων στου όμορου Δήμου στον Κυφισό. Τα έργα αυτά όταν ολοκληρωθούν θα πάρουν χρόνο. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε κάτι, εύχομαι και το απέφχομαι. Εκεί ποιος θα φταίει. Θα φταίει πάλι η αντιπολίτευση και η κριτική που ασκεί. Όχι. Πεστώ. Ακούστε, και καλά κάνει και το λέει. Και είπε ο Πρωθυπουργό ότι έγιναν μεγάλα και σπουδαία αντιπλημμυρικά στη Βόρεια Έβγια. Γι' αυτό Όχι, και εκείνη. Μιλάω εκείνο για δα τον Γκυφισό. Θα δα ναι, πω ναι, ναι. ένα παράδειγμα πόσο γρήγορα. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ πιο γρήγορη φυσική αναδάσωση. Διότι δεν έφυγε το χώμα, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενο, yeah. όπω αλλού. Και στον Κυφισό, ο κύριο Χαρδαλιά, ο περιφερειάρχη, εκλεγμένο με την Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε την προσπάθεια καθαρισμού του ποταμού και βρήκε τα διανόητα. Που δεν θα έπρεπε που δεν θα έπρεπε. Και αναδείχθηκε αυτό από το ρεπορτάζ. Τα λέτε, βρήκε τα διανοητικά Τον Πατούλη δεν τα βρήκε, δεν τα βρήκε από, από κάποιον Πασόκο. Και από την... Όχι, όχι, δεν υπήρχε και ο Πατούλης, ήταν η κυρία Δούρου πιο μπροστά. Την κυρία Δούρου και από τον κύριο... Ο κύριος Πατούλης δεν υπήρχε, πέντε χρόνια. Ακούστε, είδατε. από όποιον και βρήκε. Ο άνθρωπος όμως ανέδειξε το πρόβλημα. Εγώ απλώς προσπαθώ να σας αποδείξω ότι η κριτική την οποία κάνει η αντιπολίτευση έχει στοιχεία. Δεν είναι γενικά τα και ακούμε, όριστα. Τα ακούμε. Ε, Μάλιστα. Λέω. Εγώ, εγώ λοιπόν απέφχομαι να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα που θα δημιουργήσουν <χωρία>, προβλήματα. Ήθελε, ο, ο κύριο Μητσοτάκη μπήκε στην αίθουσα, τον άκουσε, κράτησε σημειώσει, απάντησε στα στοιχεία, κράτησε αυτά Λα. που Λależy. πρέπει να κρατήσει, πέταξε τα άλλα, τα οποία είναι Πώς. για το θέατρο. Θα αποφευχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε πέντε λεπτά ακριβώ. Έχουμε ακριβώ πέντε λεπτά. Προτείνω λοιπόν ο Δημήτρη Χόντρο να κάνει ερωτήσει για εσωκομματικά. Είδατε άμα περνά ώρα πώ περνάει και ο με λοιπόν. αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει να απαντήσει στι ερωτήσει που θα Δημοκρατίας. Λοιπόν, Δημήτρη Χόντρο, θα κάνει τι ερωτήσει για τα ισοκομματικά αρχή γενομένη μετά τη Νέα Δημοκρατία. Θα σα δούσα πόσο πολύ σα προβληματίζει το γεγονό ότι υπήρξε σήμερα μία αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Σε μία περίοδο που γίνονται συζητήσει για τεχνικά θέματα πάλι και υπάρχουν κάποιε των Τούρκων, κατά πόσον όλη αυτή η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις διαμάχησεις, τις διαρροές, σας προβληματίζει. Και τι πιστεύετε, ότι πράγματι υπάρχουν βαθύτερα αίτια, ότι μπορεί με αυτή την εικόνα το κυβέρνον κόμμα, το μεγάλο κόμμα που λέτε κι εσείς, να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουν μπροστά μας με τέτοιο διχασμό στο εσωτερικό του. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω την συγκεκριμένη διαρροή, η οποία κυκλοφορεί ήδη Α, δημοσιογραφικά και αναγράφεται στα. και μιλάει για εποκλήσεις. Και επικίνδυνο πολιτισμό με την ναι. Τουρκία. Θέλω όμω να πω με το χέρι στην καρδιά mm -hmm. ότι μου είναι πολύ στενάχωρο. Ιδίω αν μας διχάζει σε εθνικά ζητήματα. Απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όλοι. Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να δω. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Χατσοκράτη. Α, Κύριε α, Χατσοκράτη. Στον α, κύριο α, Σαχινίδη. Τον κάνατε αξιωματική αντιπολίτευση κιόλα. Δεν πειράζει. Και ήμασταν ε, ενωμένοι χθε. Επειδή ήμουν στο Γεραπετρίτη, επιτρέψαμε ω αντιπρόεδρο τη Επιτροπή. Αλλά ενωμένοι συνολικά, όχι μόνο ω Νέα Δημοκρατία. Ενωμένοι συνολικά. Ο κίνδυνο είναι απέναντι. Δεν είναι εδώ και πρέπει συνολικά ω έθνο. Μάλιστα. Σαφή. Έλα, Δημήτρη. Κύριε Σαχινίδη, μου δίνετε μια αίσθηση ότι στο Πασόκ φοβάστε μη σα περάσουν για αριστερού. Τι εννοώ, ότι οι απόψει που ακούστηκαν τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία και που έχουν μια βάση, όπω για παράδειγμα, θα πρέπει να δίνονται πόνου, αν θα πρέπει να παίρνουν τραπεζίτε ένα εκατομμύριο ευρώ πόνου και να φορολογούν ε, φιλο, τα φιλοδορήματα, ή αν η ιδέα αυτά τα κέρδη θα πρέπει να δει και τον πολίτη, θεωρήθηκαν δηλαδή, απόψει λαϊκιστικέ ή παροχημένε. Τελικά το πασόκτο στίγμα του ποιο είναι, ένα κεντρό κόμμα φοβάται μην το πούν αριστερό. Είναι αντιλήψει που αφορούν την ενίσχυση τη κοινωνική αλληλεγγύη και την πάλη για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αναδιανομή, αν θέλετε, υπέρ των μη εχόντων. Είναι παροχημένε και λαϊκιστικέ απόψει. Το αντίθετο. Ποιο είναι το στίγμα του Πασόκ. Θα ξεκαθαρίσω. Τελικά. Επιμένω ότι το Πασόκ. Ένα είναι ένα κόμμα σοσιαλιστικό που έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών του προτεραιοτήτων τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Δεν έχουμε, αν θέλετε, καμία δυσκολία να πούμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι κοινωνικές ανισοτήτες οι έχουν... Εγώ προσωπικά δεν αυτοπροσδιορίστηκα ποτέ ω κεντρό. Αυτοπροσδιορίζουμε ω σοσιαλιστή. Και ζητούσα κατά τη διάρκεια τη προεκλογική συζήτηση στι εσωκομματικέ εκλογέ ο καθένα από του υποψηφίου να νοηματοδοτήσει την έννοια του σοσιαλιστή στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα για να είμαστε σίγουροι ότι αντιλαμβανόμαστε τα ίδια πράγματα κάτω από τον αυτοπροσδιορισμό του σοσιαλιστή. Μάλιστα. Σαφέ. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Χατσέκα. Το κέντρο δικό μα είναι, κύριε Χόντρο, το απάντησε. <laughs> πάμε παρακάτω. Πάμε. <laughs> και έχετε ένα λεπτό μετά με το ρολόι, oh. κύριε Χατσοκράτη. Είναι δυνατόν να ακόμα να δίνει την αίσθηση ότι καθερεί τον πρόεδρό του και μετά μεθοδεύει τον αποκλεισμό του από μια σοκματική διαδικασία εκλογών και από τη βάση. Και τελικά αυτή τη στιγμή πόσοι ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Και εσείς με ποιον είστε. Αυτό που ποιον είμαι είναι δοσμένο. Δεν το, α, πλά, να το... Αφού το α, έχω πει και 500 φορές αυτό το πράγμα, ε, αφού συμμετέχω στην στη συλλογικότητα που διαμορφώθηκε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και, και έχει την, την πλειοψηφία ας πούμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή είναι ενδοσμένο ε, ότι είμαι από την πλευρά που είναι αντίθετη στην, ε, στην ε, παρουσία, στη, στο θόκο του Προέδρου, τη, του κ. Κασελάκη. Πάει αυτό, αυτό ενδοσμένο. Τώρα, Άρα, να δει, δει, το έχω από κι άλλο ένα θέμα, θα το πω γιατί δεν έχω καλό τι <Είπατε>... Φαντάζομαι ότι δεν είστε με το لا, πάνε πάνε τον κύριο Γκλέτσο. Γιατί δεν πάτε στη βάση Δεν εκλογή στη βάση ο κόσμο να πει πω, αν το θέλει το κασελάκι. Και, και προφανώ στηρίζω την υποψηφιότητα. Στηρίζω την υποψηφιότητα του κύριου Φάμενου. Λοιπόν, αυτό είναι απολύτω σαφέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Δεν είναι απλό το ζήτημα έτσι γενικά θέμα δημοκρατία. Έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά που μα επέβαλαν, θεωρώ. Έτσι, και έκανα μια κεντρική επιτροπή που μέχρι, μέχρι τον, ε, το, το, τον Ιούνιο ήταν υπέρ τη ε, παρουσία, υπέρ του κυρίου Κασλάγη αλλά που ψήφιζε όλε τι προτάσει, ε, αμέσω μετά, όλο αυτό που συνέβη μετά, όλο το, ε, το καλοκαίρι και από τον Αύγουστο και μετά, είναι ριζικά αντίθετη και διαμορφώθηκε μια καινούρια κατάσταση. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, Απλώς και μόνο είδαν ότι. Ε, ε, δεν υπάρχει μια δυνατότητα να έχει ένα πρόεδρο που κατηγορεί το κόμμα του για μαύρα ταμεία. Κουκουλωφόρωνε τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Δεν υπάρχει 150.000 κόσμου. 150.000 κόσμου δεν την προηγούμενη θα, φορά. Θα πάμε, θα για θα πάμε, δεν πάτε πάμε, στον κόσμο θα, να πει ο κόσμο τι ακριβώ θέλει. να τον ακυρώνετε λοιπόν, τον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. να σας κανεί. αυτό που μικροκύλο και μια λέμε, α. Όχι, δεν λέμε κανένα. Λοιπόν, άλλη, δεν λέμε κανένα. Δεν λέμε κανένα. Για να είναι. Για, για, να είναι. Ναι, κατάλαβα. Γενικά. Όχι, όχι, και εγώ μαζί. Εγώ δεν βγάζω, σύνες, αλλά εγώ δεν βγάζω την ουρά μου βάση, μέσα από την. Από την... Πάνε, όπω πήγα και στο Πασόκ, 300.000 άνθρωποι. Είναι γενική, μια γενική διατύπωση ενδιαφέρουσα που μπορεί να υποθεί γενικά έξω από την κατάσταση. Οι μουλάδε στο Ιράν εκλογέ κάνουν, αλλά επιλέγουν του υποψήφιου. Ευχαριστώ. Ελάτε, έχετε δύο φράσεις. Δεν είναι μόνο εμπλάκι. Δύο φράσεις Ελά, είμαστε... είμαστε καλά. Είμαστε... είμαστε, είμαστε, είμαστε και άλλα μέσα. εκτός μέσα. χρόνου. Αφήστε τον Επιλέγω κύριο Χατζησοκράτη ε, ε, να ολοκληρώσει. Είπα... Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Η... Για να είναι κανείς υποψήφιος πρέπει να, είπαμε, ως mm -hmm. ε, πρέπει να τηρεί Μερικέ ορού ε, και προποθέσει. Ο, 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 ναι. ο, ο, ο πρώτο ήταν να είναι αιχτή υπογραφέ από, από την κεντρική Επιτροπή. Ο δεύτερο είναι να καταθέσει το πώ θα είναι Και ο τρίτο είναι να, ε, να αποδέχεται και να τηρεί τι αποφάσει του, ε, του, του κόμματο. Αυτό είναι, είναι λίγο λάστιχο. Ο λοιπόν, τέταρτο είναι να μην είναι φαβορή για την νίκη. <laughs> Λέω τώρα. Καταρχά δεν είναι φαβορή για την νίκη. Και έχω πει εδώ και Είμασχο... πάρα πολύ Είμασχο... καιρό, Είμασχο... 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 κύριε Είμασχο... 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 και σα το ξαναλέω δηλαδή. Σα το έλεγα τόσο καιρό και μου ρωτάγαγαν για πού έχει αυτή τη βεβαιότητα. Διότι ναι. προκύπτει γιατί ξέρω το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, μετά από 12 μήνε πλέον, γνωρίζει Μάλιστα. την κατάσταση ποια είναι. Άρα δεν, μπορεί να, να, δεν υπάρχει τέτοιο, τέτοιο ζήτημα. Αλλά θέλω να σα πω ότι δεν είμαστε σε, σε μια κατάσταση που δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι στη γυάλα. Δεν είμαστε στη γυάλα. Έχουν λοιπόν, προκύψει. Είναι... Δηλαδή δεν <σοκράτη> ναι. δε θα σκεφτόμαστε ποτέ, ποτέ, να βάλουμε ε, το θέμα του πόθεν έσχες, εάν δεν είχε προκύψει Μάλιστα. και όλη η διαδικασία... Το... μια Κα... φράση. Καστάκι. επέτειος των 50 και... χρόνων Άρα, είναι του Πασόκ, Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέο, Ευάγγελος Βενιζέλος. Επέτειος των 50 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας. Μητσοτάκη Κυριάκο μόνο του. Μάρι. <laughs> λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Κόμματο, διευθυντή σύνταξη στο VTR. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Χατσοκράτη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σα αναβιάζεται ο κύριο. Και τον κύριο Φίλιππο Αχενίδη από τον Πασόκ. Χθε το βράδυ είδα τη Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Δεν είδα, είδα κάτι τέτοιο. <laughs> Ειλικρινά <laughs> δεν είδα. Ήσασταν και... εκεί εσεί. Βεβαίω. Και πάντοτε έχουμε μια λογική. Να δίνουμε χρόνο στον χρόνο να ερημάζουν πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Είναι όριμο για comeback, θεωρείτε. Αυτό θα το κρίνει, δεν θα του πω εγώ τι είναι. Ναι, εγώ Νομίζω μια σειρά πράγματα τα οποία Κατα, καταγράφουν αυτό, τι είπατε. Το καμπάκ, λέω, με τι πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει. Λοιπόν, σα ε, ευχαριστώ. Να διαμορφώ, σας ευχαριστώ για πολύ να και του τέσσερι. Η πάει μπροστά. Να είστε νόσεις καλά. Νόσεις και, και, το... και, η ροή του προγράμματο το να πάει για Είτε, ουστά, ει... η ροή του προγράμματος. Το φύλαγε λοιπόν, <στά> όλο το βράδυ ο κύριο Για τι 4 Οκτωβρίου και με τον Δεν μπορώ να. Είχε σημασία.